Γιάννης Νομικός, επικεφαλής διευθυντής του ΡΙΑ, του γνωστού Research Institute for European and American Studies, το γνωστό think tank, γνωστή δεξαμενή. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Λάβρο μου. Λοιπόν, το θέμα της Ακαδημίας Πληροφοριών που έχει ιδρύσει η Τουρκία. Λέμε ότι η πληροφορία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει κανείς. Μία λάθος πληροφορία ή μία απώλεια πληροφορίας μπορεί να σου στοιχήσει ακόμα και πόλεμο. Πολύ σωστά το έθεσες, Λάμπρο, στην εισαγωγή που έκανες. Απλώς θέλω να μεταφέρω εντελώς αντικειμενικά κάποιες χρήσιμες παρατηρήσεις, βλέποντας το επίτευγμα το οποίο έχει καταφέρει ο κ. Ερντογάν, αλλά η πρωτοβουλία ουσιαστικά πάρθηκε από τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος ήταν για 13 χρόνια ο διοικητής στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, την ονομαζόμενη ΜΙΤ, και ο οποίος αποφύτησε από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Άγκυρα, στον Μπιλκέτ, και μετά πήγε στις ΗΠΑ να ολοκληρώσει τη διατριβή του. Ουσιαστικά ο Χακάν Φιντάν είναι δηλαδή, θα έλεγα, ο κύριος παίκτης για αυτή την. Για την είδηση της Τουρκικής Ακαδημίας Πληροφοριών, κατάφερε και έπεισε τον Ερντογάν να την ιδρύσει και ουσιαστικά τον μέσα Ιανουαρίου ο Ερντογάν πήγε στα κτίρια της ΜΙΤ και εγκαινίασε την ίδρυσή της. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η ΜΙΤ ουσιαστικά αποκτά ένα ακαδημαϊκό εργαλείο, το οποίο είναι υπό την εποπτεία του σημερινού διοικητή του Ιμπραχήμ Καλή, και ουσιαστικά μπορεί τον Σεπτέμβριο του 2024 να δίνει προπτυχιακά, να δίνει μεταπτυχιακά και να δίνει και διδακτορικά. Έγινε ολόκληρη συζήτηση ότι τελικά η Τουρκία θα μπορέσει μέσα αυτό το που ονομάζουμε soft politics στην αγγλοσαξονική διάλεκτο ή ήπια ισχύ, να εκπαιδεύει ήδη πρακτήσονε, δηλαδή ανθρώπους που ασχολούνται με το intelligence από τις χώρες της Ευρασίας και την Αφρική. Αλλά αυτό που θέλω να πω και είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά, μου φαίνεται και λίγο παράξενο, ότι η ΜΙΤ αυτή τη στιγμή θα δίνει ακαδημαϊκά πτυχία. Και βέβαια ένας από τους λόγους είναι ότι θα δίνει πάρα πολλές υποτροφίες, η τουρκική κυβέρνηση βέβαια θα δίνει τις τουρκικές υποτροφίες, σε πάρα πολλούς, κυρίως από νέους ερευνητές που θα πηγαίνουν στην ονομαζόμενη Τουρκική Ακαδημία Πληροφοριών, που έχει και ακαδημαϊκό σκέλος, και εκεί θα μπορούν να εκπαιδεύονται και πάρα πολλοί από την Αφρική. Κάτι το οποίο δεν ξέρουν αρκετοί Έλληνες είναι ότι αυτός που ανέλαβε πρόεδρο την Τουρκική Ακαδημία Πληροφοριών είναι ένας Τούρκος ακαδημαϊκός, 35-36 χρονών, ο οποίος πήρε το πτυχίο του και το μεταπτυχιακό του από την Τουρκία και μετά πήγε στο John Mason University, το οποίο είναι στην Βιρτζίνια. Το John Mason University είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία εκπαιδεύουν και δίνουν διδακτορικά για θέματα που θέλουν να σπουδάσουν intelligence studies. Εκεί είναι πάρα πολλοί απόφοιτοι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν αποστατευτεί φυσικά από το National Security Agency, το Συμβουλίο Εθνικής Ασφάλειας, και πρώην πρακτήσονε, δηλαδή πρώην άνθρωποι που δουλέψαν για το intelligence στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το Homeland Security κτλ. Αυτοί διδάσκουν και έτσι. Διδάσκουν. Άρα τι έκανε τώρα ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος είναι πανέξυπνος, έτσι. Κατάφερε και πήρε αυτό τον 35η Τούρκο, ο οποίος αποφύτησε από ένα πανεπιστήμιο, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στη Βιρτζίνια, και τον έκανε πρόεδρο. Τον έκανε πρόεδρο, είναι ακαδημαϊκός, αλλά είναι πρόεδρος στην Τουρκική Ακαδημία Πληροφοριών. Βέβαια, αυτές οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία και γενικά ο Χακάν Φιντάν, ο Ερντογάν, ο Ιμπραχήμ Καλίν και όλοι αυτοί, και ο ονομαζόμενος αυτός που ουσιαστικά έγινε πρόεδρος και ονομάζεται Κοσέ, Ταρχάν Κοσέ, λοιπόν, είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται βασιζόμενοι στην αγγλοσαξονική σκέψη. Δηλαδή, μελετούν τι θέλουν οι άλλες χώρες, πώς λειτουργούν οι αγγλοσαξονικές σκέψεις και προχωρούν. Τώρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πριν τέσσερις εβδομάδες, ένα από τα πιο έγκυρα περιοδικά στις ΗΠΑ, έλεγα το καλύτερο, το οποίο ασχολείται ουσιαστικά με intelligence studies και πάει σε πάρα πολλές υπηρεσίες πληροφοριών και βέβαια και στις ΗΠΑ, γιατί το βγάζουν οι Αμερικάνοι, αλλά πάνε και σε άλλες χώρες. Λατινική Αμερική, πάει ουσιαστικά Νοτιοανατολική Ασία. Εκεί παρατήρησα ότι Τούρκος ακαδημαϊκός προσπάθησε να μπει στα αξιόπιστα αγγλοσαξονικά ιδρύματα, αλλά και περιοδικά που εξειδικεύονται σε αυτό το χώρο,
και προσπάθησε να παρουσιάσει μέσα από ένα άθρο, το οποίο ήταν όχι και τόσο επιτυχημένο, να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα για την Ελλάδα. Βέβαια, το να βγει ένα άθρο δεν είναι τόσο απλό, γιατί περνάνε από τρεις αξιολογήσεις. Κατάφεραν λοιπόν οι Αμερικανοί, ένας από τους τρεις αξιολογητές, να είμαι και εγώ. Όταν διάβαζα το άθρο, συνειδητοποίησα ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν Τούρκος, δεν έγραφε το όνομά του. Όταν κάνεις αξιολόγηση ένα άνθρωπο, δεν γράφει το όνομά του, αλλά καταλαβαίνεις το περιεχόμενο ότι ήταν ένας Τούρκος ακαδημαϊκός, ο οποίος παρουσίαζε μια όχι και τόσο θετική κατάσταση για την εικόνα όσον αφορά στα θέματα τα γεωπολιτικά στην περιοχή. Το καλό είναι ότι και οι αξιολογητές, όλοι οι αξιολογητές, όχι εγώ, και οι άλλοι αξιολογητές, δεν δώσαν την άδειά τους να δημοσιευθεί αυτό το άθρο, γιατί είχε πάρα πολλά, πάρα πολλά κενά στην ακαδημαϊκή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι λοιπόν που αυτή τη στιγμή διοικούν την Τουρκική Ακαδημία Πληροφοριών υπό την εποπτεία της ΜΙΤ, μπαίνουν και στον ακαδημαϊκό χώρο, στον εξειδικευμένο ακαδημαϊκό χώρο, που τα περιοδικά αυτά πηγαίνουν σε πρακτήσεων, δηλαδή πηγαίνουν σε ανθρώπους που εργάζονται ως αναλυτές, ως επιχειρησιακοί ή εννοπράκτορες κτλ. Και διαβάζουν όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία, εντάξει, τώρα αν είναι παραπληροφόρηση, αν είναι προπαγάνδα κτλ., βέβαια δεν τα, οι ακαδημαϊκοί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αξιολογούνται δεν είναι τόσο αφελείς για να τα αφήσουν. Αλλά η προσπάθεια έγινε, που δεν κατάφερε όμως να ευδοκιμήσει. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύσανε για να μπουν όχι μόνο στον επιχειρησιακό χώρο, αλλά να μπουν στα ξένα ερευνητικά ιδρύματα, στα εξειδικευμένα ξένα ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία παράγουν γνώση στο αντικείμενό τους. Βέβαια, το κάνει εξαιρετικά επιτυχημένο αυτό η Ρουμανική Ακαδημία Πληροφοριών εδώ και μια 15ετία. Οι Ρουμάνοι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι πρωτοπόρος χώρο και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακαδημαϊκός χώρος που να μην συμμετέχει η Ρουμανική Ακαδημία Πληροφοριών. Πρόσεξε και τι θα πω. Και η Ρουμανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γίνονται συνέδρια στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη και στο πάνελ είναι αναλυτές από τη Ρουμανική Ακαδημία Πληροφοριών. Αυτό θα το υιοθετήσουν και οι Τούρκοι. Που σημαίνει λοιπόν, θα διαμορφώνουν κλίμα στον ακαδημαϊκό χώρο των πληροφοριών, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν θα πηγαίνουν να μιλάνε μόνο για ακαδημαϊκές εκτιμήσεις και ανηλύσεις. Θα πηγαίνουν στις δεξαμενές που ασχολούνται με την ανάλυση πληροφοριών και θα προσπαθούν να έχουν παρουσία. Αυτό για την τουρκική εξωτερική πολιτική και για το Χακάν Φιντάν, που έχει μετατρέψει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ένα υποκατάστημα της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών και βάζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλα βρετανικά, καναδέζικα, αμερικανικά πανεπιστήμια, γνωρίζουν πώς μπορούν έτσι να εισβάλλουν και να επηρεάσουν τις δεξαμενές σκέψεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα, ο οποίος είναι πρόεδρος 35 ετών, έτσι, είχε περάσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και στο Ίδρυμα της Τουρκίας, που υπάρχει βέβαια στην Ουάσιγκτον, το ονομαζόμενο ΣΕΤΑ. Υπάρχει λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν χτίσει ένα μεγάλο ίδρυμα μέσα στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι είναι δικό τους, το χρηματοδοτούν αυτοί, έχει έδρα στην Ουάσιγκτον, τώρα ανοίξανε και στο Βερολίνο, έτσι, και έχουν και στις Βρυξέλλες, που από εκεί περνάνε όλα τα δικά τους μηνύματα που θέλουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χειριστεί την αγγλοσαξονική εμπειρία, σκέψη, ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτό εντελώς αντικειμενικά, ως Έλληνας πολίτης τώρα, έτσι, είναι δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση για τους εξάλλου αυτό που προανέφερες, ότι στην Ακαδημία, πέραν του ότι θα φτιάξουν μια δεξαμενή μεγάλη ανθρώπων, πρακτόρων, ανθρώπων των πληροφοριών, δικιά τους δεξαμενή, το γεγονός ότι θα φοιτούν και ξένοι εκεί από Αφρική, από Ασία κλπ. Σημαίνει ότι θα φτιάξουν και ένα δίκτυο φιλικά προσκύμενων ανθρώπων στον τομέα της intelligence, πρακτόρων στην ουσία, σε άλλες χώρες. Δηλαδή θα φτιάξουν ένα δίκτυο το οποίο θα έχει προέκταση και θα συνεργάζεται με τους δικούς τους. Τεράστιο βήμα αυτό. Βέβαια, λάμπρο, είναι τεράστιο βήμα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει επειδή θα τους εκπαιδεύσουν αυτή στην Τουρκία και θα πάρουν κάποια πτυχία ή κάποια certificate ή κάποιες υποτροφίες
δεν θα υποχωρήσουν τα δικά τους ελληνικά θέματα. Όχι, αλλά αναπτύσσουν δεσμούς έτσι όμως. Ανακτήσουν δεσμούς και πάντα ένας άνθρωπος που έχει περάσει από μια χώρα και του έχει δοθεί μια ευκαιρία να αποκτήσει περαιτέρω πληροφορίες, αυτό θα το θυμάται για όλη τη ζωή. Άρα λοιπόν τι κάνουν αυτοί? Τι κάνουν? Έχουν το επιχειρησιακό σκέλος, αυτό που έχουν, το έχουν όλες τις υπηρεσίες, αλλά τι κάνουν? Με την ήπια μορφή εισβάλλουν από το παράθυρο σε έναν ακαδημαϊκό χώρο που κτίζει. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν αυτό που λέμε National Intelligence University. Ναι, έχουν το Εθνικό Πανεπιστήμιο στα θέματα πληροφοριών. Αυτό κτίσανε και οι Τούρκοι, βλέποντας την εμπειρία και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας και του Καναδά και της Ινδίας όλων των κρατών. Το θέμα, Λάμπρο μου, και εδώ θέλω την ιδιαίτερη προσοχή, είναι ότι οι Τούρκοι τηρούν τα χρονοδιαγράμματα. Ναι. Δηλαδή πάνε και λένε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι του 2023. Έχουμε αυτή την ιδέα. Να την περάσουμε από τη Βουλή. Ναι, να την περάσουμε από τη Βουλή. Την περάσαμε από τη Βουλή. Πάμε λοιπόν τον Ιανουάριο του 2024. Έρχεται ο Ερντογάν, πάει, βρίσκει τον Χαγκάν Φιντάν και τον Ιμπραχήμ Καλή και τον Τόσο, κόβουμε την κορδέλα, ξεκινάμε. Βάζουμε λοιπόν το τρίτο βήμα στο χρονοδιάγραμμα. Τι λέμε? Το Σεπτέμβριο του 2024 θα αρχίζουμε να δίνουμε πτυχία. Βάζουμε εδώ μια τελεία. Ερχόμαστε τώρα στη δική μας εμπειρία. Σε εμάς, ναι. Ναι, ερχόμαστε στη δική μας εμπειρία. Πήγαμε το καλοκαίρι, ανακοινώσαμε, κάναμε και τη διαβούλευση, έτσι, και λέμε ότι και εμείς στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσουμε την Ελληνική Ακαδημία Πληροφοριών. Ναι. Σωστά, σωστά. Όλοι συμφωνούμε. Το περάσαμε λοιπόν όλο αυτό το νομοσχέδιο κτλ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα το Φεβρουάριο του 2024 και αναμένουμε το χρονοδιάγραμμα. Τώρα το χρονοδιάγραμμα τι λέει? Δεν ξέρω τι λέει. Δηλαδή, Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήθελα να το πω ευγενικά έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Τι θα κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εμείς το ανακοινώσαμε. Πότε θα πάει ο ΕΚΙΠΣΙΟ ΜΕΓΑ αξιωματούχος ελληνική κυβέρνηση να πει, ρε παιδιά, αυτό το ανακοινώσαμε, το περάσαμε, κάναμε διαβούλευση, πήγαμε τους βουλευτές στο θερινό τσίσμα της Βουλής, το ψηφίσαμε. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Περνάμε 6 μήνες και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει αυτό ή όχι. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Θα γίνει η Ελληνική Ακαδημία Πληροφοριών? Αν θα γίνει, τι θα περιέχει? Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τον επόμενο χρόνο, όπως έχουν οι Τούρκοι που είπανε, το Σεπτέμβριο του 2024 εμείς θα δίνουμε πτυχία. Εμείς τι κάνουμε? Θα το ξεκινήσουμε? Δεν θα το ξεκινήσουμε? Γιατί κάναμε τη διαβούλευση? Γιατί το συζητάμε? Γιατί περάσαμε το νομοσχέδιο? Πού πάει όλο αυτό? Δηλαδή υπάρχει πάλι μια φωλούρα και, ναι, μια κοιλιά. Άρα γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία χωρίς να έχουμε κάποια χρονοδιαγράμματα και να πούνε το κάναμε τότε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα το κτίσουμε, να το κτίριο. Να οι άνθρωποι που θα το στελέχουν, να οι άνθρωποι που θα κάνουμε τις επαφές μας και σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι έτοιμο να τουλάχιστον να δίνουμε, πτυχία. Προπτυχιακά ή να δίνουμε μάστερ. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια... Στον τίτλο. Κανείς δεν ξέρει, δηλαδή εγώ προσωπικά που τα παρακολουθώ αυτά τα θέματα από πολύ κοντά, αν με ρωτήσεις δεν ξέρω να σου απαντήσω. Ίσως κάποιοι άλλοι ξέρουν και δεν θέλουν να το πούνε, αλλά εδώ. Δεν νομίζω. Αλλά ναι, ένα άλλο θέμα το οποίο θα το κάνουν οι Τούρκοι, θα το δει σύντομα, το κάνανε οι Ιορδανοί δηλαδή. Οι Ιορδανοί είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή. Έχουν τον Αμπτάλαχο, έχουν τον πρόεδρό του, είναι σκληρή χώρα, έτσι. Έχουν τον πόλεμο τώρα εκεί με τους Ισραηλινούς, με τους Παλαιστίνιους που θέλουν, ξέρεις, κάποιοι να πετάγουν. Τι κάνανε λοιπόν οι Μουχαραμπάκ, που είναι μια από τις πιο σοβαρές υπηρεσίες στη Μέση Ανατολή? Βγήκε ένα γκρουπ εκεί, ένα ίδρυμα, κάποια ερευνητική ομάδα και είπε να ρωτήσουμε τους πολίτες της Ιορδανίας, έτσι, τι γνώμη έχουν για τις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών. Και διαβεβαιώ λοιπόν, κάνανε τον Γκάλοπ σε ένα δείγμα, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες Ιορδανούς και βγήκαν οι Ιορδανοί πάνω από 60% και είπαν εμείς εκτιμούμε ότι οι υπηρεσίες που έχουμε εδώ στην Ιορδανία είναι εξαιρετικά επαγγελματικές και ουσιαστικά στηρίζουμε το έργο το οποίο προσφέρουν. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι μια δυναμική και για την κυβέρνηση και για τους πολίτες που αναγνωρίζει. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι, δεν έχουμε ποτέ ρωτήσει ένα δείγμα ανθρώπων σε όλη τη χώρα, όχι μην πάμε μόνο σε ονοματική, σε όλη τη χώρα, πώς βλέπουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών.
Δηλαδή, ποια είναι η γνώμη μας. Να πάρουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Ούτως ή άλλως, οι υπηρεσίες λειτουργούν για την Ελλάδα, για τα εθνικά θέματα. Δεν λειτουργούν για τις κομματικές ταυτότητες. Αυτό είναι μια πληγή. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η τύχη του νομοσχεδίου για την ίδρυση της Ελληνικής Ακαδημίας Πληροφοριών. Και θα επανέλθουμε να δούμε μερικές προτάσεις. Επειδή είσαι έμπειρος άνθρωπος του χώρου, να δούμε λίγο και τη δική σου οπτική, το πώς θα πρέπει. Εντάξει, αυτό που πες νωρίτερα, ότι ο Φιντάν, ως έξυπνος άνθρωπος που είναι, στην ουσία ακολουθεί το αγγλοσαξονικό μοντέλο, το οποίο κατά τεκμήριο είναι πετυχημένο, έτσι, και λειτουργεί και είναι αποτελεσματικό, είναι μια προσέγγιση. Και προφανώς θα το προσαρμόσουν και στις δικές τους ιδιαιτερότητες. Άρα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, να δούμε τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα, πάρα πολύ κρίσιμη. Είναι από αυτό μπορούν να εξαρτηθούν πράγματα τα οποία μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο και ειδικό βάρος ακόμα και από την έκβαση μιας μάχης ή από την απόκτηση οπλικών συστημάτων. Σωστά, τα πάντα προποθέτουν χωρίς πληροφορία, όλα είναι άχρηστα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Έγινε, Γιάννης Νομικός από το ΡΙΑ, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.